Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στο Skype μας, τον κύριο Ξυλουργίδη, τον Αντώνη Ξυλουργίδη, που είναι δικηγόρος της οικογένειας ΚΟΕΜΤΖΙ. Κύριε Ξυλουργίδη, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Τσολάκη. Καλημέρα στο πάνελ και στους τηλεθεατές σας. Πρέπει να σας συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο περνάτε αυτά τα μηνύματα, διότι ο κόσμος πρέπει να αποκτήσει αντιληπτική ικανότητα σε σχέση με αυτό το πολύ σοβαρό φαινόμενο. Η εκδικητική πορνογραφία κοστίζει ζωές. Και πλέον οι δημοσιολογούντες δημοσιογράφοι δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα από ότι ο ίδιος ο αδιφάγος κανιβαλισμός του revenge porn. Θέλω να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι και εμείς από την δική μας πλευρά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο έχουμε να μάθει ο κόσμος τι είναι αυτό. Να προστατευτούν τα θύματα της εκδικητικής πορνογραφίας. Να σταματήσουν επιτίδη να χρησιμοποιούν προσωπικές στιγμές, ευαίσθητες στιγμές κοριτσιών. Γιατί στην πλειοψηφία κορίτσια είναι τα θύματα, κύριε Ξυλουργίδη. Αυτό είναι αλήθεια. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, το 90% των θυμάτων είναι γυναίκες. Η διαδικτυακή θυματοποίηση είναι η μάστιγα της εποχής. Το θέμα είναι ότι για ακόμα μια φορά ιδιωτικές στιγμές μιας γυναίκας, της οποιασδήποτε γυναίκας, παραβιάζονται βάναυσα. Η σεξουαλική της ζωή γίνεται αντικείμενο διασυρμού και εκμετάλλευσης με το χειρότερο τρόπο. Και αυτό που είναι πιο σοκαριστικό είναι ότι από την άλλη πλευρά έχουμε μια εκδήλωση συγγνώμης, η οποία στην πράξη είναι κενό γράμμα. Διότι αυτή η κοπέλα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όπως όλα τα ανάλογα θύματα που ζουν στην επαρχία. Γιατί όπως γνωρίζετε, η ηθική είναι αυξημένη στην επαρχία και τους δείχνουμε ή τις δείχνουμε με το δάχτυλο. Με το δάχτυλο έχετε πολύ μεγάλο δίκιο και η κουβέντα που ανοίγει μετά από όλο αυτό είναι γίνεται η δίκη, καταδικάζεται ο θήτης, καταδικάζεται με την ποινή την οποία αποφασίζει η δικαιοσύνη. Αυτά τα βίντεο όμως, ακόμα και μετά από την καταδικαστική απόφαση, δεν μπορούν να κατέβουν από το διαδίκτυο. Μιλάμε για ένα κυβερνοχώρο αχανή. Για έναν απλό λόγο. Διότι οι επιτίδη χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές για να συνεννούνται μεταξύ τους, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στα site. Το τραγικό είναι ότι αφορά και νέες ηλικίες. Και αναφορικά με τα θύματα και αναφορικά με τους θύτες. Τα φαινόμενα συνδέονται μεταξύ τους. Όταν λοιπόν κάποιος που αναρτά ένα βίντεο με δική του βούληση ή μετά από παρέμβαση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος το κατεβάζει, όπως λέμε, υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι που το έχουν αποθηκευμένο. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή είναι συχνό το φαινόμενο να γνωρίζουμε και τα στοιχεία του πρωταγωνιστή του βίντεο, τον αναζητούμε στα social media και πάμε στο συναισθηματικό εκβιασμό. Άρα το στίγμα δεν φεύγει ποτέ από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει θύμα μιας τέτοιας ανώμαλης πρακτικής. Δεν είναι το στίγμα αδίκημα. Δεν είναι αδίκημα το να, ακόμα και το απλό. Σου στέλνει κάποιος που λέει ο λόγος εδώ στα group που έχουμε όλοι, στα WhatsApp, στο Viber. Σου στέλνει κάποιος, γιατί σε όλους πρέπει να έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δες αυτό. Το στέλνεις άλλους 10. Και μόνο που το δέχεσαι και το στέλνεις, αυτό δεν είναι ποινικά κολάσιμο. Όχι, είναι πλημμυρηματικής μορφής αδίκημα, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμπίπτει στην παραβίαση του νόμου προσωπικών δεδομένων. Είναι πλημμυρηματικής μορφής αδίκημα, ακόμα και αν το ανοίξετε αυτό το link και εσείς και λάβετε γνώση, εμπίπτει στον νόμο. Το ζητούμενο όμως ποιο είναι, ότι όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι, τα σεξουαλικά αρπακτικά, όπως τα λέμε στη νομική πρακτική, που προσεγγίζουν εύκολα θύματα, συνήθως θύματα που δημοσιοποιούν τις καταστάσεις που βιώνουν, το λεγόμενο sad fishing, όταν έχω εγώ μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, κατευθείαν αντανακλαστικά θα το μεταφέρω στο Facebook ή στο Instagram. Mm. Τότε έρχονται αυτοί οι επιτίδη, με προσεγγίζουν με το δικό τους τρόπο, μου κερδίζουν την εμπιστοσύνη και ξεκινά ο εκβιασμός. Είναι και θέμα παιδείας και ενημέρωσης, όπως και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι, επειδή το 2021 προφανώς η χρονιά της γυναίκας, μιλάμε για τις γυναικοκτονίες, μιλάμε για αυτά τα θύματα. Είναι μιλάμε για το MeToo. Να μάθει ο κόσμος γιατί δεν πρέπει να τα κάνει. Όχι απλά να κυνηγάμε. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, λάμπρο να αλλάξει η κοινωνία στη βάση της και στην ουσία. Αυτό της. Θέλουμε 15 χρόνια μετά. Τώρα, κύριε Γεωργίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί ενώ το revenge porn στοιχίζει ζωές και το έχουμε δει να συμβαίνει πολύ συχνά δυστυχώς, γιατί αντιμετωπίζεται ακόμη ως πλημέλημα? Διότι δεν καταλήγουν στη φυλακή. Στο νομικό μας σύστημα να λύνουμε ζητήματα εφόσον προκύπτουν τα προβλήματα. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι σε αυτά τα θέματα η προληπτική νομοθέτηση μπορεί να σώσει ζωές. Και μας δίνεται μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να ρωτήσουμε γιατί με την υπόθεση ΚΟΕΜΤΖΙ δεν άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο. Αφού λοιπόν περιμένουμε κάτι να συμβεί για να δούμε αν οι νόμοι έχουν αντανακλαστικά και οι άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις και νομοθετούν έχουν αντανακλαστικά, γιατί αυτή η υπόθεση έκλεισε με αυτές τις αποφάσεις
και δεν αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να λειτουργήσει προληπτικά για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μια ανάλογη δράση. Τώρα θα πρέπει να πω την αλήθεια για ακόμα μία φορά, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται από ανθρώπους. Το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου που βρέθηκε στο κενό η Λίνα Κοεμτζή, ουδής εκ των αρχών, ούτε αστυνομικός, ούτε υπάλληλος της εισαγγελίας, ούτε ο ίδιος ο εισαγγελέας, θέλησε να λάβει υλικό από τις δύο κάμερες που βρίσκονται κάτω από την φοιτητική εστία στη Λέων του Σοφού. Γιατί? Αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι. Αλλά να γνωρίζετε ότι εμείς τότε, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε μένα 8 μήνες μετά και βγήκε η υπόθεση από το αρχείο, μιλήσαμε για οργανωμένο κύκλωμα, γιατί λάβαμε καταγγελίες για εναντίον φοιτητών και φοιτητριών που, για κύκλωμα που δρούσε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η βροχή καταγγελιών για το φαινόμενο που ακούμε σήμερα, για τον άνθρωπο αυτό της επικαιρότητας, έχει προκαλέσει κάποια αντίδραση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης? Έχει διαταχθεί να κατασχεθεί το υλικό, μήπως και βρεθούν υλικό ή άλλα στοιχεία και από άλλα κορίτσια? Έχει γίνει μια γενικότερη έρευνα. Ακόμα... Είναι η ίδια υπόθεση με το γνωστό ηθοποιό που είχαμε δει. Μετά από 5-10 μέρες τα αντανακλαστικά ενεργοποιήθηκαν και κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι. Εγώ είμαι πεπισμένος... Ίσως ο χρόνος να σβήσει ό,τι ήθελε και να εξαφανίσει ό,τι ήθελε. Αυτό εννοείται. Είναι πάρα πολύ ζεστό ακόμα και δεν νομίζω ότι κλείσαμε εβδομάδα, ότι θεωρώ ότι θα γίνει, γιατί δείχνει το πράγμα ότι τα αντανακλαστικά υπάρχουν το τελευταίο χρόνο ακόμα τουλάχιστον. Και η εβδομάδα όμως σου λέει εδώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε τέτοια σημαντικά περιστατικά, με τέτοιο μεγάλο χρονικό. Χτυπάμε καμπανάκι στους επιτίδιους. Με αυτά τα αντανακλαστικά κλείνουμε το μάτι, με αυτή την υποκριτική σεμνοτυφία και μια ψηφιακή κλειδαρότρυπα, κλείνουμε το μάτι σε κάποιους επιτίδιους και τους λέμε εξαφανίστε τα. Μπράβο, ερχόμαστε. Είναι σαν προειδοποίηση. Σωστά. Να γυρίσουμε λίγο πίσω σε εκείνο. Έλα, Βασίλη. Όχι, ήθελα να ρωτήσω εάν μετά την υπόθεση της Λίνας Κοεμτζή και επειδή αναφερθήκατε και σε κύκλωμα, έχουν περιέλθει σε γνώση σας, σας έχουν προσεγγίσει άνθρωποι για υποθέσεις που αφορούν revenge porn και με θύματα ανήλικα? 11 τον αριθμό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις διαστάσεις του ζητήματος. Αν ανοίξει η κουβέντα πανελλαδικά, θα διαπιστώσετε ότι μαθητές και μαθήτριες, πολλές τον αριθμό και πολλοί, κλείνονται στα δωμάτια τους και οι γονείς τους πιστεύουν ότι είναι δείγμα της εφηβικής τους ανάπτυξης, της εφηβικής τους ανησυχίας, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα. Πλην όμως βλέπουν ότι έχουν ένα MacBook μπροστά τους, έναν υπολογιστή, ένα κινητό, και δεν ανησυχούν οι γονείς να πούν αυτά τα παιδιά γιατί είναι τόση ώρα κλεισμένα στο δωμάτιο. Αυτή δεν έχουν καλή σχέση με τους γονείς τους. Έχει ενισχυθεί. Παρακαλώ. Και με την περίοδο της καραντίνας που τα παιδιά ήταν κλεισμένα, ήταν μπροστά στον υπολογιστή. Οι σχέσεις των εφήβων γινόταν διαδικτυακά. Οπότε όλο αυτό έχει ενισχύσει και αυτό που περιγράφεται. Ναι, γιατί η σχέση την περίοδο της καραντίνας ξεκινάει με ένα λεγόμενο sexting. Τι γίνεται? Δύο έφηβοι, δύο ανήλικοι ανταλλάσσουν φωτογραφίες και αυτό πυραμιδικά κλιμακωτά οδηγεί σε revenge porn. Υπάρχουν επιτίδοι που ψαρεύουν τέτοιο υλικό από παιδιά που δεν έχουν κάποιον κοντά τους. Τους πουλάνε συναισθηματικό υλικό, τους πουλάνε φιλία, επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καλές σχέσεις με τους γονείς τους, πιθανότατα έχουν ένα διαλυμένο οικογενειακό περιβάλλον και νιώθουν οικείους κάποιους αγνώστους. Είναι πάρα πολύ αγνά ή... Δεν ποντρεύονται τόσο πολύ την παιδική ψυχή. Διάβαζα εχθές και πείτε μας κι εσείς, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι όταν υπάρχει δόλος χρηματικός, οικονομικός σε τέτοιες περιπτώσεις, τότε αυτόματα το αδίκημα θεωρείται κακούργημα. Ισχύει αυτό ή όχι? Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, αν αποδειχτεί ότι αυτός ο άνθρωπος αναρτούσε τα συγκεκριμένα βίντεο σε συγκεκριμένες σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου, έβγαζε κάποια χρήματα από αυτό, είναι κακούργηματικού χαρακτήρα μετά το αδίκημα αυτό? Θα σας μιλήσω με ένα παράδειγμα όπου ο πατέρας είχε παγιδεύσει το σπίτι, παράδειγμα υπαρκτής υπόθεσης που χειριζόμαστε, ναι. Είχε παγιδεύσει το σπίτι της οικογένειάς του και αναρτούσε σε συνδρομητική στο σελίδα πορνό τις σκηνές των παιδιών ο του. Ο πατέρας ο ίδιος. Ο πατέρας ο ίδιος. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, μετά τη μήνυση της συζύγου του που το αντιλήφθηκε, η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια. Η υπόθεση που λέτε, η περίπτωση αυτή, υπάρχει μόνο σε περίπτωση οργανωμένων κυκλωμάτων που πρέπει να αποδειχθεί ότι δρούν πολλά άτομα μαζί για οικονομικό όφελος. Άρα η ποινή που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος, ο οποίος ανεβάζει ένα δικό μου βίντεο σε ένα τέτοιο site, ποια είναι?
Με τι έρχεται αντιμέτωπο. Είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, ένα έως πέντε χρόνια και έως 100.000 ευρώ πρόστιμο. Γι' αυτό πάγιο αίτημά μας είναι να μετατραπεί χθες σε ιδιώνυμο αδίκημα, σε κακούργημα και όχι με ποινές χάδι, όχι με ποινές κλειδαρότρυπας που λένε ότι η ποινή είναι 10 χρόνια και εκτείς στα 2/3 και με ένα ελαφρυντικό δικηγόρο είμαστε, αλλά σας λέω τι συμβαίνει στη δικαστηριακή πρακτική. Τα βλέπουμε γίνει και έξω με αναστολή. Δηλαδή με 100.000. Σε όλες τις περιπτώσεις των γυναικοκτονιών, κύριε Ξυλουργίδη, τώρα στην υπόθεση ΚΟΕΜΤΖΙ, έχει λήξει αυτή η δίκη, έχει μπει στο αρχείο, φάκελος. Δύο ήταν τα κομμάτια αυτής της υπόθεσης. Το ένα κομμάτι των Γιαννιτσών, όπου ήρθαν τρεις ανήλικοι με τους γονείς τους που ήταν θυγμένοι, γιατί υποστήριξαν ότι εμείς απλά είδαμε το υλικό. Δεν κάναμε και κάποιο κακό, αλλά η κοπέλα δεν πήγαινε στο σπίτι της να κυκλοφορήσει. Πήγαινε μόνο βράδυ και έφευγε βράδυ. Δεν ήθελε να αντικρίσει κανέναν. Και αυτό το υλικό της το έστελαν εκατοντάδες άλλοι στο Facebook. Μόνο να σας πω τα μηνύματα που διαβάσαμε μετά το θάνατό της, γιατί κατεβάσαμε σελίδες ολόκληρες, την απειλούσαν με χυδαία σχόλια, εκβιαστικά σχόλια, της επεσήμαναν τη διεύθυνσή της στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε που μένεις, αν δεν μας στείλεις υλικό θα γίνει αυτό. Αυτό το κορίτσι βιάστηκε χιλιάδες φορές. Τι τρόμο πέρασε. Η τιμωρία ήταν 120 μέρες κοινωνικής εργασίας, όπως το επεσήμανε πολύ σωστά η κυρία Τσολάκη για τον έναν, τον λεγόμενο φωτογράφο, και οι άλλοι δύο έλαβαν γνώση, αλλά αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών, κρίθηκαν ως ανήλικοι. Το άλλο κομμάτι είναι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας που είδε δύο άτομα να βγαίνουν από την εστία, για ένα περίεργο τρόπο δεν κλήθηκε από την εισαγγελία, ενώ κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα ο άνθρωπος με ονοματεπώνυμο, δεν είναι ένα φάντασμα, έτσι. Δεν είναι ένα φάντασμα. Ζητήσαμε εμείς να γίνει κατά την παράσταση εξέταση και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα προς πάσα κατεύθυνση και το λέω με τα λόγου γνώσεως, χωρίς να διλιάζω και να φοβάμαι, γιατί όταν εξηγείς στους ηθήνοντες ότι ένα αντικείμενο, αν το αφήσω από τον ένα όροφο να πέσει και το μπαλκόνι του 8ου προεξέχει, θα πέσει στον 8ο. Άρα εδώ, κύριοι, δεν έπεσε από τον ένα, το έχει γίνει κάτι άλλο. Όταν μιλάς σε όταν μη ακουόντων, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ούτε να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας μπορούμε και να αυτοδικήσουμε. Αυτή η υπόθεση δεν έπρεπε να κλείσει. Και φυσικά δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Υπάρχει το ότι άλλαξε χέρια τόσων εισαγγελέων. Κύριε Ξυλουργίδη, να ρωτήσω κάτι, μπορεί να είναι αφελές. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στοιχεία, να έχετε εσείς σαν δικηγόρος ή η οικογένεια, η ίδια η Μανούλα, που ξέρω ότι κάνει μεγάλο αγώνα για να βρει μια άκρη και να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού της που τόσο άδικα χάθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στοιχεία και να ξανανοίξει αυτή η υπόθεση, ή όταν μια υπόθεση... Θα σας απαντήσω. Ναι. Κυρία Τσολάκη, όταν μας κάλεσε ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος πάρκαρε το αυτοκίνητό του στη Λέοντο Σοφού, γνωρίζετε την περιοχή. Την ξέρω, ναι, πολύ. Είναι ένας πολύ στενός δρόμος. Και άκουσε το γντούπο από πίσω του όταν έπεσε το σώμα της Γαλήνης. Μας λέει, σας παρακαλώ, επειδή εκεί γινόντουσαν φασαρίες συχνά, μην αποκαλύψετε τα στοιχεία μου, φοβάμαι για τη ζωή μου, έχω παιδιά. Όταν μιλάμε με τέτοια γλώσσα, καταλαβαίνετε τι κίνδυνοι υπάρχουν. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αν ένας εισαγγελικός λειτουργός το πάρει στα σοβαρά και αποφασίσει να γίνει έρευνα μέχρι το κόκαλο, θα βρεθεί υλικό πολλών κοριτσιών που ζουν τον εφιάλτη και δεν μιλούν. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που φτάνουν στα ακροατήρια. Να το γνωρίζετε αυτό. Υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή που σας ακούν και εκβιάζονται. Έτσι. Και όπως είπατε, κύριε Ξυλουργίδη, μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να γνωρίζουν και να φοβούνται να μιλήσουν. Να γνωρίζουν και στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για να τελειώσει αυτή η ιστορία όπως πρέπει να τελειώσει. Οι περισσότεροι, και είναι ένα κεντρικό σημείο, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τι γίνεται ή τι γινόταν στις φοιτητικές εστίες. Κάποιοι μας έψεξαν τότε, διότι είπαμε ότι στη φοιτητική εστία δρούσαν διάφοροι άνθρωποι που δεν έπρεπε να βρίσκονταν εκεί. Πώς πέρασαν μέσα στη φοιτητική εστία, πώς ελέγχθησαν αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε, και κάποιες φορές βλέπουμε στις ειδήσεις ότι η αστυνομική έρευνα βρίσκει ευρήματα που μας σοκάρουν όλους, από ναρκωτικά μέχρι όπλα. Πότε θα μιλήσουμε για αυτά? Το ενοχικό σύνδρομο είναι αυτό που μας κρατάει πίσω, κατά την άποψή μου. Δεν μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Και ο φόβος δύο μην έχει ο καθένας απέναντι στις ευθύνες του, γιατί στη συζήτηση που ανοίγουμε τώρα... Και άλλος ένας λόγος, συγγνώμη,
Επειδή έχει ανοίξει αυτό το θέμα 2-3 χρόνια και το συζητάμε για τη φοιτητική αστυνομία και για τέλος πάντων να μπει εκεί πέρα στον μπάχαλο ένα. Ναι, άλλος ένας λόγος τεράστιος που θα πρέπει να υπάρχει ένα σημάζεμα. Όχι να μπαινοβγαίνει οποιοδήποτε. Και ένα ψάξιμο. Ας το πάρουμε χαμπάρι πλέον. Πάντως. Είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη, νομίζω. Ότι υπάρχουν νέοι και νέες που κατάγονται από πολύτεκνες οικογένειες, δεν έχουν χρήματα και γι' αυτό το λόγο πέφτουν θύματα επιτίδιων, οι οποίοι ψαρεύουν παιδιά, γιατί περί αυτού πρόκειται, λειτουργούν ως σεξουαλικά αρπακτικά και τους εκμεταλλεύονται με πολλούς τρόπους. Και αυτά τα παιδιά στη συνέχεια. Ένα τέτοιο θύμα ήταν και η Γαλήνη, κύριε Ξυλουργίδη. Ένα τέτοιο θύμα, μία τέτοια ιστορία είχε και αυτό το κορίτσι, που έκοψε το νήμα της ζωής της τόσο άδικα. Γιατί δεν είναι μόνο ο διασυρμός που παθαίνεις από το βίντεο το οποίο διαρρέει. Είναι και ο εκβιασμός που ακολουθεί το διασυρμό. Δηλαδή. Και όσο υπάρχει ένα βίντεο, Ελένη, ο εκβιασμός μπορεί να μην έχει και τέλος. Έρχεται ο ένας, μετά έρχεται ο άλλος, μετά έρχεται ο τρίτος. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Και μιλάμε για κυκλώματα ανθρώπων τα οποία δρούν πολύ μεθοδικά και πολύ σωστά. Και δρούν με το σκεπτικό, Ελένη, της εκδίκησης, του ελέγχου, του εξαναγκασμού, του εκφοβισμού. Αυτό δεν είναι το σκεπτικό τους. Γι' αυτό μίλησα για υποκριτική σεμνοτυφία πριν. Γι' αυτό μίλησα για υποκριτική σεμνοτυφία, αν μου επιτρέπετε. Ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα επειδή ένας πρωταγωνιστής είναι τηλεοπτικό πρόσωπο. Συμβαίνει γύρω μας, δίπλα μας. Συμφωνώ. Και γιατί όταν έγινε αυτό το περιστατικό, γιατί όταν ένα αθώο κορίτσι 22 χρονών έχασε τη ζωή του, δεν πέσαμε πάλι όλοι μαζί από πάνω για να πούμε πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, ποιος διέρευσε το υλικό αυτό. Τώρα, γιατί δεν υπήρχε αίμα, κυρία Τσολάκη, δεν υπήρχε αίμα. Όπου υπάρχει αίμα υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι λειτουργούμε. Καμιά φορά καλό είναι και αυτό, αν δεν ακούνε με τίποτα τα αυτιά, λες ας συμβεί κάτι να ξυπνήσει ορισμένους ανθρώπους, μπας και δράσουν, μπας και προστατεύσουν τους πολίτες και τα αθώα θύματα. Καλό είναι και αυτό από τη μία. Απ' την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορεί να περιμένουμε να συμβεί το πιο ακραίο για να ασχοληθούμε ή δεν μπορεί να περιμένουμε να συμβεί αυτό που θα ενοχλήσει περισσότερο κοινωνικά για να ασχοληθούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται. Να μην το ξεχνάμε κιόλας. Το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας είναι ζητούμενο πλέον και θα πρέπει τα θύματα να καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά. Θα μου πείτε, μας είπες κάτι καινούριο? Όχι. Αλλά υπάρχουν γραμμές της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος πλέον και στο Twitter και στο Facebook και στο Instagram. Τα θύματα μπορούν να καταγγείλουν άμεσα τις παράνομες συμπεριφορές, κρατώντας το αρχείο της απειλής και αποστέλλοντάς το σε μήνυμα στην αρμόδια υπηρεσία. Και μιλώ για τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η δίωξη κάνει πολύ καλή δουλειά πλέον σε αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα κομμάτι αυτό πολύ σημαντικό, να το ξέρει ο κόσμος και να μην φοβηθεί. Το θέμα είναι να μπορούσε να κατέβει αυτό το βίντεο μετά. Αυτό είναι το οποίο. Και να μπορούσε να κατέβει. Να εξαφανιστεί από παντού. Ας βρεθεί αρχικά. Δηλαδή, αν βρισκόταν ένας τρόπος να σβηστεί αυτό το βίντεο και να σβηστεί και από το δικό μου WhatsApp και από το δικό σου Viber και από το δικό σου Messenger. Είναι θέμα τεχνολογίας. Ας βρεθεί ο ανώμαλος που το ξεκίνησε. Να εξαφανίζεται από παντού. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν έχουν να κάνουν ούτε με κοινωνική τάξη, ούτε με ιδιότητα επαγγελματική, ούτε με όνομα. Με τίποτα. Μας αφορά όλους. Αυτό είναι. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι να μην οδηγούνται στη δικαιοσύνη μετά από 5 χρόνια. Διότι μετά από 5 χρόνια το θύμα μπορεί να έχει αυτοκτονήσει, μπορεί να μην μπορεί να βγει από το σπίτι του, μπορεί να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Ποια είναι η ποινή μετά από 5 χρόνια. Και σε μεγάλο ποσοστό, κύριε Ξυλουργίδη, τα θύματα τέτοιων ιστοριών στο τέλος οδηγούνται στην αυτοκτονία και στην αυτοχειρία σύμφωνα με τα στατιστικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.